οποία παρουσίασε χθες το μουσικό σχολείο της Χιάτσιστα στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης, με τα παιδιά να αποδεικνύουν για ακόμα μια φορά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό στο μουσικό σχολείο. Οι μαθητές παρουσίασαν τη βυζαντινή τους χοροδία, την ορχήστρα με τις κιθάρες, την ευρωπαϊκή χοροδία και την ευρωπαϊκή ορχήστρα, ενώ έκλεισαν με το παραδοσιακό του σχήμα. Απόψε έχουμε μία πολύ όμορφη μουσική βραδιά. Ζούμε μαζί με την μουσική και την τέχνη μας και εμείς στην καρδιά της Άνοιξης. Θα παρουσιάσουμε τα μουσικά μας σύνολα. Θα ξεκινήσουμε με το σύνολο βυζαντινής χοροδίας. Θα περάσουμε στις κιθάρες μας. Κατόπιν θα έχουμε την ευρωπαϊκή μας χοροδία, την ευρωπαϊκή μας ορχήστρα και το μεγάλο μας το σχήμα, ένα από τα μεγάλα μας σχήματα της ευρωπαϊκής χοροδίας και ορχήστρας. Και θα κλείσουμε με το πολύ όμορφο παραδοσιακό μας σχήμα, που είναι και αυτό χοροδία και ορχήστρα. Χριστός Ανέστη, συναυλία παρακολούθησε και η Δήμαρχος Βοΐου Παναγιώτα Ορφανίδου, η οποία εξήρε το έργο που γίνεται στο Μουσικό Σχολείο της Χιάτσιστας, το οποίο προσφάτως αδελφοποιήθηκε με το Ζωγράφιο Σχολείο της Κωνσταντινούπολης και έδωσε μια εξαιρετική συναυλία στο Πατριαρχείο. Σήμερα το Μουσικό μας Σχολείο της Χιάτσιστας δίνει μια καταπληκτική συναυλία στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης, η οποία πραγματικά αναφέρεται είναι αιαρινή συμφωνία, είναι μια καταπληκτική μουσική βραδιά και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι όλοι παρόντες εδώ για να την παρακολουθήσουν, να απολαύσουν και να ακούσουν νότες του Μουσικού Σχολείου της Χιάτσιστας. Το σχολείο μας προσφάτως αδελφοποιήθηκε με το Ζωγράφιο Σχολείο στην Κωνσταντινούπολη και έδωσε μια παράσταση στο Πατριαρχείο, νομίζω εφάμιλη της καλύτερης δυνατής μουσικής, του καλύτερου δυνατού μουσικού σχήματος. Νομίζω ότι τα παιδιά μας πρέπει να έρθετε, να τα παρακολουθήσετε για να καταλάβετε και τη δουλειά που γίνεται στο Μουσικό Σχολείο της Χιάτσιστας, που είναι το φυτώριο, πιστεύω, μεγάλων καλλιτεχνών προσεχώς. Το Μουσικό Σχολείο της Χιάτσιστας έχετε μέχρι τις 31 Μαΐου τις νέες αιτήσεις των αποφύτων της 6ης Δημοτικού, οι οποίοι θέλουν να φοιτήσουν στην πρώτη γυμνασίου. Να πούμε ότι αυτές τις μέρες βρίσκονται σε εξέλιξη οι αιτήσεις των τελειόφοιτων της 6ης Δημοτικού, που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τον σχηματισμό της πρώτης γυμνασίου του νέου σχολικού έτους, του 2013-2014. Περιμένουμε λοιπόν τα καινούργια παιδιά στο σχολείο μας να κάνουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 31 Μαΐου. Μπορούν να μπουν και στην ιστοσελίδα μας να ενημερωθούν σχετικά ή μπορούν να κάνουν την αίτησή τους και τηλεφωνικά, να μας τη στείλουν με ένα fax όπως βολεύονται. Εμείς είμαστε πάντα εκεί.